Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε από τα Γιάννενα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός βρέθηκε νωρίς το πρωί στην πρωτεύουσα της Ηπείρου για να κατευθύνει όλο το επιχειρησιακό έργο της ελληνικής αστυνομίας. Είχε συγκαλέσει ολομέλεια με τη συμμετοχή όλων των διοικητών αξιωματικών της Ηπείρου και δόθηκαν κατευθύνσεις αναφορικά με τις προτεραιότητες που έχει θέσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο ίδιος ο Υπουργός, που γνωρίζει καλά τα θέματα της ασφάλειας, καθώς έχει θητεύσει πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Οι προτεραιότητες του Υπουργού είναι βασικά δύο. Η μία να καταστεί η χώρα ασφαλής και επειδή η Ήπειρος ακουμπάει στην Μεθόριο, να διασφαλιστεί ο έλεγχος των συνόρων και να καταστήσουν όσους ζουν στη Μεθόριο ασφαλείς. Αλλά το ίδιο να πράξουν και για τις πόλεις της περιφέρειας με έμφαση στις πρωτεύουσες των νομών της Ηπείρου. Ο Υπουργός δεν ήρθε με άδεια χέρια. Αμέσως μετά το τέλος της κλειστής σύσκεψης που έγινε παρουσία βουλευτών των Ιωαννίνων και δημάρχων της Ηπείρου, ανακοίνωσε τη χορήγηση νέων οχημάτων. Σε πρώτη φάση παραδόθηκαν 12 οχήματα και θα ακολουθήσουν άλλα 24 οχήματα μέχρι τέλος Μαρτίου. Έδωσε βαρύτητα, όπως είπαμε, στην επιχειρησιακή δράση για την καλύτερη φύλαξη και τον έλεγχο των συνόρων. Ανακοίνωσε την επιχειρησιακή δράση της Frontex, ενώ είπε ότι σύντομα θα προμηθευτούμε drones και θερμικές κάμερες που χρόνια ζητάει η ελληνική αστυνομία και οι δήμαρχοι των παραμεθόριων περιοχών. Επισκέφτομαι σήμερα την Ήπειρο και την πρωτεύουσα της τα Γιάννενα με στόχο αφενός με να συνομιλήσω και να κατευθύνω όλο το επιχειρησιακό έργο της ελληνικής αστυνομίας που πραγματοποιείται εδώ στην Ήπειρο. Έτσι λοιπόν είχα μια ολομέλεια όλων των διοικητών αξιωματικών της περιφέρειας Ηπείρου από τους 4 νομούς. Δώσαμε κατευθύνσεις ό,τι αφορά την εφαρμογή της πολιτικής και των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θέλω να σας πω ότι δύο είναι οι βασικές μας προτεραιότητες στην Ήπειρο. Η μια προτεραιότητα ξεκινάει από την ανάγκη η χώρα μας να είναι ασφαλής και επειδή η Ήπειρος ακουμπάει στη Μεθόριο, ο στόχος μας είναι η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Ο αποτελεσματικός έλεγχος όλων όσων εισέρχονται ή εξέρχονται, ο τρόπος με τον οποίο επιχειρεί η αστυνομία να ελέγξει όλες τις παράνομες διακινήσεις από και προς τη χώρα και ο στόχος μας να καταστήσουμε τους λίγους ανθρώπους που ζουν επί της Μεθορίου να αισθάνονται ασφαλείς και να είναι ασφαλείς. Η ασφαλής Μεθόριος σημαίνει η ασφαλής Ελλάδα και ο αγώνας της ελληνικής αστυνομίας και των ανθρώπων της θα γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικός, ακόμα πιο έντονος, έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι πράγματι μια από τις ασφαλέστερες χώρες της Ευρώπης. Προς το σκοπό αυτό, χορηγούμε στην περιφέρεια Ηπείρου νέα οχήματα, νέα 12 οχήματα τα οποία δόθηκαν αυτές τις μέρες, άλλα 24 οχήματα θα δοθούν μέχρι τέλος Μαρτίου, και βεβαίως για τη φύλαξη, την καλύτερη φύλαξη των συνόρων, τον καλύτερο έλεγχο των συνόρων, έχουμε μια σειρά από εξελίξεις. Καταρχήν η Frontex είναι αυτή η οποία γίνεται πλέον επιχειρησιακή. Δηλαδή η Frontex θα αποκτήσει προσωπικό. Ήδη οι πρώτοι 2.500 συνοριοφύλακες θα προσληφθούν μέσα στο έτος και θα εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία των ευρωπαϊκών σύνορων. Και επειδή ένα ευρωπαϊκό σύνορο είναι και η νομή της Ηπείρου, δηλαδή ο νομός των Ιωαννίνων και ο νομός της Θεσπρωτείας, εδώ θα έχουμε επιχειρησιακές δυνάμεις της Frontex. Θα στείλουμε πολύ σύντομα drones, τα οποία θα επιτηρούν τα σύνορα. Drones τα οποία είναι εύχρηστα, απαιτούν λίγο προσωπικό και έχουν μεγάλες δυνατότητες ελέγχου των συνόρων, καθώς επίσης και θερμικές κάμερες που είναι τόσο αναγκαίες για τη χρήση τους από το προσωπικό. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα τα σύνορά μας θα είναι απόρριτα. Και μαζί με τις νομοθετημένες εισόδους στο Μαυρομάτι και στην Κακαβιά, όπου θέλουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τους ελέγχους, πιστεύω ότι θα γίνουμε εξαιρετικά αποτελεσματικοί για την ασφάλεια της χώρας. Έμφαση θα δοθεί και στις πόλεις. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι θέλουν πόλεις ανθρώπινες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ήπειρος αναπτύσσεται και εξαιτίας των οδικών αξώνων της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού και θα πρέπει να βελτιωθεί η ασφάλεια παντού.
ξεκαθάρισε ότι μία από τις βασικές τους προτεραιότητες είναι η άνετη κυκλοφορία εντός και εκτός πόλεων. Ειδικά για τις πόλεις, είπε, πρέπει όλοι οι πολίτες να προστατεύονται. Δεν νοείται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χρυσοχοΐδης, να καταλαμβάνονται πεζοδρόμια και θέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό είναι προτεραιότητα και θα το καταστήσουμε σαφές σε όλους, σε συνεργασία, είπε ο Υπουργός, με τους Δήμους. Οι πόλεις, ξεκαθάρισε, θα γίνουν ανθρώπινες. Η Ήπειρος αναπτύσσεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, λόγω του φυσικού της σκάλους, λόγω του γεγονότος ότι πλέον έχουμε 2 από τους μεγαλύτερους αυτοκινητόδρομους της χώρας, οι οποίοι διασταυρώνονται και καταλήγουν εδώ στην Ήπειρο. Η Ιόνια οδός και η Εγνατία οδός αποτελούν πλέον τις προϋποθέσεις ώστε η Ήπειρος να αναπτυχθεί και αναπτύσσεται ραγδαία. Τι πρέπει να κάνουμε? Να βελτιώσουμε την ασφάλεια των πόλεων μας, του αστικού ιστού, οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στις πόλεις, και μια από τις βασικές μας προτεραιότητες του Υπουργείου αποτελεί η ελεύθερη πρόσβαση στην πόλη, η κυκλοφορία, η άνετη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, η κίνηση των πεζών, των μητέρων με τα παιδιά τους, των παιδιών μας που πάνε στα σχολεία, οι άνθρωποι με τις ειδικές ανάγκες, όλοι να τη χάνουν προστασίας. Ο στόχος της ελληνικής αστυνομίας σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση είναι να καταστήσουμε τις πόλεις μας ανθρώπινες. Δεν νοείται δηλαδή να καταλαμβάνουμε θέσεις σε πάρκινγκ που είναι προορισμένα για τους ανθρώπους με τις ειδικές ανάγκες. Δεν νοείται να καταλαμβάνουμε τα πεζοδρόμια και να μην μπορεί να προχωρήσει η μητέρα με το παιδί της ή τα παιδιά που πάνε σχολείο. Αυτό είναι προτεραιότητά μας και θα την καταστήσουμε ακόμα μεγαλύτερη σε συνεργασία με τους Δήμους. Και τέλος, επειδή η περιοχή αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, ο στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε έστω την μικρή εγκληματικότητα, παραβατικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, διότι αναπτυσσόμενη Ήπειρος θα δημιουργηθούν και άλλες παράμετρες συνέπειες. Συνεπώς, η δικιά μας η προσπάθεια είναι η εξιχνίαση των εγκλημάτων, η ασφάλεια της περιοχής, ούτως ώστε να γίνει ακόμα ελκυστικότερη από ό,τι είναι σήμερα. Αξίζει τέλος να αναφέρουμε ότι ο Υπουργός, παρά το σύντομο της επίσκεψής του, είχε συναντήσεις και με τις ενώσεις των αστυνομικών, με τους οποίους και συζήτησε υπηρεσιακά θέματα.